είναι σημαντική η εξέλιξη που είχαμε από το Υπουργείο Εργασίας, όπου βγαίνει επιτέλους το πρόγραμμα που ζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μεν πιλωτικό, αφορά μόλις 500 εργάτες γης, οι οποίοι θα έρθουν από τη Δυτική Μακεδονία, μόνο στο νομό Ηρακλείου, κατά την περίοδο του ηλιομαζέματος, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τέλη Γενάρη, με σκοπό να έρθουν να εργαστούν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επιδοτηθεί σίγουρα η μετακίνηση, αλλά και αυτό που ζητάμε και η διαμονή, έτσι ώστε οι συνθήκες να είναι αξιοπρεπείς για αυτούς τους ανθρώπους. Παράλληλα, αυτό που, που πήραμε τη δέσμευση από το Υπουργείο Εργασίας για την ενημέρωση των εποχιακών εργαζόμενων που από τον άλλο μήνα θα πηγαίνουν να καταθέτουν τα χαρτιά τους ηλεκτρονικά για το Ταμείο Ανεργίας, θα ενημερώνονται αυτόματα για το δικαίωμά τους να εργαστούν μέχρι 70 ημερομήσια στον πρωτογενή τομέα. Τέλος, παίρνουμε πρωτοβουλίες για το θέμα των εργατών γης που έρχονται από τρίτες χώρες, ειδικά από Αίγυπτο και την Ισία, όπου εκεί θα έλεγα ότι η γραφειοκρατία καθυστερεί τη διαδικασία, καθώς επίσης και αυτοί που έρχονται μέχρι να εκπαιδευτούν θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους για τουλάχιστον 3 μήνες μετά από την περίοδο των 9 μηνών που θα εργαστούν, και αυτό δημιουργεί πολλά μα πολλά προβλήματα στους παραγωγούς μας, που φτάνουν ακόμα και σε σημείο να σταματούν να ξυλώνουν την παραγωγή τους μέσα στα θερμοκήπια.